λίγο πριν την πρεμιέρα του στο θεατρικό musical Δαίμονες. Η Άννα Βύση, η Ευελίνα Παπούλια και ο Παναγιώτης Πετράκης μίλησαν στο Star για την παράσταση αλλά και τις παρασκηνιακές κόντρες που ακουγόντουσαν όλον αυτόν τον καιρό μεταξύ των πρωταγωνιστών. Η συνεργασία με την Ευελίνα Παπούλια και τον Παναγιώτη Πετράκη. Είδαμε κάτι. Θεϊκή. Και του άλλαξε και το look του Παναγιώτη Πετράκη. Μόνος του το σκέφτηκε. Και βοήθησα λίγο στο να γίνει σωστά. Αλλά μόνος του το σκέφτηκε. Η Ευελίνα είναι αυτή που ξέρουμε, γιατί είναι σαν να έχει γεννηθεί η Ευελίνα για αυτό το ρόλο. Για τη μάγισσα. Ναι. Που είναι καλή όμως για μένα, στα μάτια τα δικά μου, ξέρεις. Πρέπει να προσποιηθώ πάρα πολύ ότι με νευριάζει και ότι έχουμε διαμάχη. Κόντρες για παρατράγουδα, με συμάλφα, Παναγιώτης Πετράκης, Πανός Μουζουράκης. Ναι. Καλά, αυτά. Κοίταξε να δεις, έχουν περάσει τόσα ονόματα από τις ακροάσεις που. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Πολλές φορές συζητάμε για μια δουλειά, συζητούνται τα διάφορα ονόματα. Τώρα στο τέλος ποιος κλείνει, δεν, μπορεί να μην έχει σχέση με αυτά τα ονόματα που είχαν συζητηθεί στην αρχή. Οπότε δεν θέλω να αισθανθώ άσχημα ότι έχω πάρει τη θέση κάποιου. Μετά από 22 χρόνια οι Δαίμονες κάνουν πρεμιέρα στις 22 Μαρτίου σε μουσική του Νίκου Καρβέλα και σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Γι' αυτό θα είναι η πρώτη καλεσμένη στο νέο σοου του Γιώργου Παπαδάκη. Η μουσική είναι του Νίκου, το λιμπρέτο είναι του Σταύρου του Σιδερά. Τα πρόσωπα είναι όλα καινούργια εκτός εμού. Δεν είναι θέμα look αυτή τη φορά, είναι και θέμα ρόλου. Mm-hmm. Αν και βρήκα λίγο την Άννα που έχασα. Ένα νέο σου οφείλεται μήπως στο γεγονός ότι είσαι ερωτευμένη. Πρέπει να το πει και αυτό ήδη, σου λέω. Γιατί μου χαλάς. Το πήγαμε τόσο καλά. Σας φιλώ. Είσαι κοντά στο μουσικό, γιατί και ο σύντροφός σου ασχολείται με τη μουσική. Άρχισε. Έτσι. Πάντα. Δεν θέλω να σηκώνουμε. Θα παντρευτείτε. Έλα, παιδιά, Παναγία. Θα γίνει η εκκλησία, η βάφτιση, άλλο παιδί. Τελειώσαμε. Για να γίνει μια τόσο ακριβή παράσταση, όλοι οι καλλιτέχνες, όπως είπαν, έβαλαν νερό στο κρασί τους. Προτεραιότητα, θα έλεγα, είναι να παίξει κανείς αυτή την παράσταση. Το λιγότερο που μας ενδιαφέρει είναι τι λεφτά θα πάρουμε. Η υπόθεση διαδραματίζεται στο μεσαίωνα και τη σύγχρονη εποχή. Η Ευελίνα Παπούλια, σαν κακιά μάγισσα, κάνει μάγια στην Αναβύση που υποδίεται τη Βασίλισσα στο 16ο αιώνα και τη Ροζάνα στον 21ο αιώνα και τον Παναγιώτη Πετράκη που υποδίεται τον Ντάνιελ με σκοπό να σκοτώσει τον έρωτά τους.